Ένα μπαρμπέρικο με έντονα στοιχεία από το 1900. Με αέρα σαλούν. Ο άντρας που θα έρθει στο 1900 είναι ένας άντρας που θέλει να ταξιδέψει στον χρόνο, θέλει να ακούσει μια διαφορετική μουσική, θέλει να ζήσει έναν αντρικό χώρο, αμυγός αντρικό χώρο, και στο τέλος να κάνει και ένα πολύ καλό ξύρισμα παραδοσιακό και ένα κούρεμα. Γενικά οι κρίσεις φέρνουν μια επιστροφή στις κλασικές αξίες και πιστεύω ότι και το κουρίο είναι ένα κομμάτι της κλασικής αξίας και γι' αυτό και έχει εκτιμηθεί. Ο Παναγιώτης Γρηγορίου, που εδώ και 5 χρόνια διατηρεί το κατάστημα, κατάφερε να κερδίσει το στοίχημα, καθώς το όνειρο που έκανε ερχόμενος από την Αίγυπτο πήρε σάρκα και οστά, δημιουργώντας ένα χώρο μόνο για τους άντρες. Ο βασικός λόγος που άργησε να υλοποιηθεί η ιδέα η οποία προϋπήρχε ήταν ακριβώς αυτό, ότι προσπαθούσαμε να βγούμε με ένα λογικό τιμοκατάλογο προς τα έξω, που σημαίνει 20 ευρώ το κούρεμα, 15 το ξύρισμα, κούρεμα ξύρισμα στα 30. Καμία γυναίκα έχει κάνει καμία έφοδο εδώ μέσα. Η αλήθεια είναι ότι κάποιες έχουν έρθει συνοδεύοντας τους δικούς τους ανθρώπους, και το οποίο δεν μπορούσαμε να το αρνηθούμε βέβαια. Οπότε... Όπως και πολλές το έχουν κάνει δώρο σε δικούς τους ανθρώπους, απλά για να μπουν στο χώρο και να δουν το χώρο από κοντά. Κάνουμε μια περιποίηση στο μουσι, που σημαίνει ότι θα το τριμάρουμε, θα το ψαλιδίσουμε και θα το μαζέψουμε από πάνω και από κάτω παραδοσιακά με φαλτσέτα, με πετσέτες, με ας μην χαλάσουμε και την έκπληξη, και βέβαια την αποτρίχωση με κλωστή που είπαμε για νωρίτερα. Πονάει. Πονάει όσο πονάει το τσιμπιδάκι. Είναι μια υπηρεσία την οποία τη χρησιμοποιούσαν βασικά οι λαοί που ζούσαν στην έρημο, γιατί δεν θέλουν να στέκονται τρίχες στο πρόσωπό τους, οπότε δεν ήταν μόνο καλοπιστικό το κομμάτι, αλλά ήταν και χρηστικό. Δημιουργεί ένα σπιράλ, το οποίο το σπιράλ, όταν το ανοιγοκλίνεις, εγκλωβίζει την τρίχα μέσα στο σπιράλ. Και θα μπαίνουμε στο παραδοσιακό κομμάτι. Ναι. Τέλεια. Νομίζω ότι είναι η στιγμή της απόλαυσης τώρα και καλό είναι να την απολαύσεις και συνεχίζουμε τη συνέντευξη λίγο. Το σαπούνι μπαίνει σε συνδυασμό με την πετσέτα να μαλακώσει όσο πιο πολύ γίνεται τα γένια. Τελικά και οι άντρες έχουν δικαίωμα στο να φροντίζουν για την ωραία εικόνα τους. Καλά που σου είχατε. Να πέρασε καλά, Καλά πέρασα. Αν θέλετε κάθε εβδομάδα, παιδιά, εγώ εδώ είμαι. Μπορείτε να με στέλνετε. Πάντως, να σου πω, μου φάνηκε όμως και ο κύριος έτσι ότι δίνεται κοτιέ, ας πούμε. Έχει πολύ κοινοτροπία όλο αυτό του 1900. Ξέρεις όμως, ξέρετε ότι παλιά στα μπαρμπέρικα τα λεγόμενα το κάνανε αυτό. Πηγαίνανε οι κύριοι και τους κάνανε εκτός από την περιποίηση μουστακιού και το σχήμα και όλα. Και μανικιούρ και πεντικιούρ, κουρίς. Όλα και κάνανε πράγματα. Να, όπως είπε και ο Στάδης, έχουν δικαίωμα και άντρες να περιποιηθούν. Γιατί όχι. Δεν σου πω κάτι, δεν φοβάμαι. Φοβήθηκες έτσι όταν ήρθε κοντά με αυτό το... δεν φοβήθηκα, πόνεσα. Αυτό θα σου πω. Πόνεσες, Πονάει, δηλαδή κατάλαβα τι τραβάει.